Προσφυλείς μου, αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, Χριστός Ανέστη. Σε αυτή την εορτή εορτών και πανήγυρη πανηγύριων, ζούμε την απερίγραπτη χαρά του Αγίου Πάσχα και προσφέρουμε δοξολογία στο Θεό για τον θρίαμβο του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού επί των δυνάμεων της αμαρτίας και του θανάτου. Σε μια θαυμάσια φανέρωση της ακατανίκητης δυνάμεώς του, ο Αναστάς Κύριός μας θριάμβευσε επί όλων εκείνων που διαφθείρουν και καταστρέφουν την ανθρώπινη ύπαρξή μας. Με τη Σταύρωση και την Ανάστασή Του μας συμφιλίωσε με τον Δημιουργό μας, θανάτο, θάνατον πατή σας, και διαλύοντας την ασχήμια και το σκότος του κακού, με το λαμπρό και ανέσπερο φως Του μας οδήγησε σε μια εντελώς νέα ζωή, μια ζωή αγάπης, αλήθειας, ελπίδος και προοπτικής αθανασίας και αιωνιότητος. Την ημέρα αυτή που γιορτάζουμε με αγαλίαση ψυχής το Άγιο Πάσχα, δεχόμεθα πλήθος ευλογιών. Σήμερα συνδεόμεθα δια της πίστεως με την παρουσία και την δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού, μιας δυνάμεως και παρουσίας που υπερνικούν τις διαφθορές, τις αδικίες, τις εκμεταλλεύσεις, τα μίση και τις απελπισίες αυτού του κόσμου. Μιας δυνάμεως και παρουσίας που συντρίβουν τα δεσμά του ψεύδους, της απάτης και της πλάνης. Η ισχύ της αλήθειας που αποκαλύφθηκε δια του Ευαγγελίου απογύμνωσε τις απάτες του παρόντου κόσμου, της αμαρτίας και της συγχύσεως. Ο νους μας φωτίστηκε από την Αγία και αιώνια αλήθεια που αποκάλυψε και οριστικά επιβεβαίωσε ο Χριστός με την Ανάστασή Του. Αυτές οι ευλογίες που χαρίστηκαν στη ζωή μας, καθώς ο Αναστάς Κύριος βρίσκεται ανάμεσά μας, δεν ανήκουν αποκλειστικά και μόνο σε μας. Αποτελούν μαρτυρία της χάριτος και της δυνάμεως του Θεού και είναι ευλογίες που καλούμεθα να μοιραστούμε με ολόκληρη την ανθρωπότητα. Μέσα στη χαρά και το φως αυτής της ημέρας η καρδιά μας γεμίζει με τέτοια αγαλίαση, ώστε να είναι αδύνατο να μην μιλήσουμε για τα θαυμάσια πράγματα που ζήσαμε, είδαμε και ακούσαμε. Η ζωή μας, η συμπεριφορά μας, τα λόγια μας, οι πράξεις μας και η απάντησή μας στις ανάγκες των συνανθρώπων μας αποτελούν μαρτυρία του Πάσχα που οδηγεί όλους εκείνους που είναι γύρω μας σε συνάντηση με τον Αναστάντα και Λυτρωτή Χριστό. Σε αυτή την κλητή και αγία ημέρα, την γιορτή του Μεγάλου και Ιερωτά του Πάσχα, εύχομαι σε εσάς και τις οικογένειές σας το πλήρωμα της χαράς και των ευλογιών που μας προσφέρει ο Θεός δια του Αναστάντος Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ήθε το πλήρωμα αυτής της χαράς να γεμίζει τις καρδιές σας και ήθε το φως της χάριτος και αλήθειας να λάμπει στη ζωή σας, προσφέροντας σε όλους την μαρτυρία της μεταμορφωτικής δυνάμεως της Αναστάσεως του Χριστού. Χριστός Ανέστη, καλό Πάσχα προσφυλής μου χριστιανοί.